Πάρχο Πάρου, τον κύριο Μπιζά και σήμερα εδώ ακόμα μια έτσι αθλητική στιγμή για την Πάρο, θα την έλεγα εγώ. Πράγμα βέβαια σπάνιο, ένα νησί με δύο συγγραφείς βιβλίων, το Θάνατο Σάρι. Σήμερα βέβαια ήταν η τιμητική του Μιχάλη του Παπαδάκη, τον οποίο όλοι γνωρίζουμε από μικρό παιδί μέσα στα γήπεδα. Με τον Μιχάλη προσωπικά είμαι και φίλος, το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και γνωρίζω την αγάπη του για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και το ποδόσφαιρο και τον κόπο που έχει κάνει για να συλλέξει αυτό το υλικό και να παρουσιάσει σήμερα κατά κοινή ομολογία ένα καταπληκτικό βιβλίο με πολλά διδάγματα. Θέλω το σχολείο σας, γιατί και εσείς είστε ένας άνθρωπος που είστε κοντά στον αθλητισμό γενικότερα. Ναι, πράγματι κύριε Μάκαρη. Πιστεύω ότι ο Μιχάλης είναι ένα ικανό στέλεχος της κοινωνίας μας, είναι άνθρωπος που προσφέρει πολλά χρόνια στον αθλητισμό. Αυτό ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, βέβαια η συγγραφή του, δεν βλέπει συχνά προπονητές να γράφουν και βιβλία. Όμως η παρέμβασή του νομίζω ήταν θετική για τα αθλητικά δρόμενα του νησιού μας. Εγώ έχω να ευχηθώ το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο, να διαβαστεί από όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά και από μεγαλύτερους. Και στον ίδιο να ευχηθώ να έχει υγεία και να συνεχίσει να προσφέρει στο νησί μας τον αθλητισμό που τον έχει τόσο ανάγκη. Βέβαια, ο Μιχάλης, θα πρέπει να προσθέσω εδώ ότι είναι μια πολύ ισχυρή πένα, γιατί πολλά χρόνια και εμείς που έχουμε το Σπορ Κυκλάδες, ο Μιχάλης έχει αρθρογραφήσει κατά καιρούς και ναι, πάντα η πένα του είναι εύστοχη, γράφει πολύ καλά, δυνατά και νομίζω ότι όποιος το διαβάσει αυτό το βιβλίο θα κερδίσει κάτι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εγώ δηλαδή ανυπομονώ, δεν το έχω διαβάσει ακόμα και ανυπομονώ να το κάνω. Ναι, όπως υπόθηκε και εδώ πέρα στην παρουσίαση, πράγματι περίπου για 11 χρόνια περίπου αρθρογραφούσε στον τοπικό τύπο. Γι' αυτό έκανα και εγώ νήξη στην έλλειψη του γηπέδου που υπάρχει, του ποδοσφαιρικού γηπέδου που υπάρχει στην Άουσα. Γιατί και ο Μιχάλης το έχει τονίσει πολλές φορές την αναγκαιότητα ενός κανονικού γηπέδου για το δεύτερο μεγαλύτερο χωριό της Πάρου, έτσι. Και η Νάουσα αποτελεί μαζί με το Φιλότη τις μεγαλύτερες κοινότητες των Κυκλάδων. Νομίζω δικαιούται σίγουρα ένα γήπεδο και ο Μιχάλης μέσα από την πένα του νομίζω έχει τον τρόπο να το διεκδικήσει και από τις παρεμβάσεις και την πίεση που μπορεί να ασκήσει και να πιέσει την αυτοδιοίκηση, εμάς όλους, ώστε να δουλέψουμε πιο οργανωμένα, με σχέδιο και κάποια στιγμή να γίνει πραγματικότητα και αυτό το όνειρο των παιδιών. Κανένα ευχαριστώ νέο, μια που έχουμε την ευκαιρία και μιλάμε. Όσον αφορά τα αθλητικά έργα της Πάρου, γιατί οι έργα γίνονται γενικότερα, αλλά εμάς μας ενδιαφέρουν τα αθλητικά. Περιμένουμε ένα κλειστό, το γήπεδο της Νάουσας, όπως είπατε, το γήπεδο της Μάρπισσας. Σε τι δρόμο βρίσκονται όλα αυτά? Το γήπεδο της Παρικιάς τελείωσε φέτος τον Ιανουάριο. Απλά δεν προλάβαμε να το γενιάσουμε και να γίνουν αγώνες, διότι προέκυψε η πανδημία. Αυτό με την προγραμματική που έγινε με το Δήμο. Υπάρχει αντίστοιχη προγραμματική με τη Μάρπισσα, η οποία μόλις τελειώσει η διαδικασία της μελέτης και του διαγωνισμού από το Δήμο θα ξεκινήσει και εκείνο να κατασκευαστεί. Αυτά έχουμε όσο αφορά την περιφέρεια και τη συνδρομή της περιφέρειας. Η βούλησή μας ως περιφερειακή αρχή είναι αυτό το πρόγραμμα το οποίο επικροτήθηκε από την κοινωνία, δηλαδή η βοήθεια που παρήχαμε στους Δήμους, μικρούς ή μεγάλους, να συντηρήσουν και να επισκευάσουν τα γήπεδά τους, να συνεχίσει και στην επόμενη θητεία με αντίστοιχους πόρους. Προπόθεση είναι βέβαια να υπάρχουν αιτήματα από τις τοπικές κοινωνίες και τα αιτήματα να συνοδεύονται με ένα φάκελο τεκμηριωμένο, μια μελέτη που να λέει τι ακριβώς ζητάμε. Να το ευχηθούμε λοιπόν και να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε. Να είστε καλά. Και κοντά στον αθλητισμό πάντα. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά.